σε μία από τις καταδύσεις του στα νυχτά της Κερίνιας, ο κερινιώτης αυτοδίτης Ανδρέας Καριόλου εντόπισε το 1965 σε βάθος περίπου 30 μέτρων το φορτίο και τον σκελετό ενός αρχαίου εμπορικού καραβιού. Δύο χρόνια αργότερα, το 1967, Διεθνής Αρχαιολογική Αποστολή, ειδικευμένη στην θαλάσσια αρχαιολογία, άρχισε την διερεύνηση, ανέλκυση και συντήρηση του ναυαγίου και του φορτίου του, με επικεφαλής τον Αμερικανό αρχαιολόγο Μάικλ Κάτσερ. Η όλη εργασία κράτησε 5 περίπου ανασκαφικές περιόδους εις αρίθμων χρόνων. Το ναυάγιο αυτό, που έγινε παγκοσμίως γνωστό ως το αρχαίο καράβι της Κερίνιας, είναι του 4ου π.Χ. αιώνα. Επρόκειτο για μικρό εμπορικό σκάφος, μήκους 14,75 μέτρων και πλάτους 4,30 μέτρων και στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκτελούσε εμπορικά δρομολόγια μεταξύ Κύπρου και νησιών του Αιγαίου, όπως μαρτυρείται από το φορτίο του τελευταίου του ταξιδίου. Όταν το καράβι βούλιαξε στα νυχτά της Κερίνιας, είχε φορτίο από 404 οξυπίθμενους αμφορείς, κυρίως κατασκευασμένους στη Ρόδο, οι οποίοι αμφορείς χρησιμοποιούνται για μεταφορά υγρών, κρασιού από την Ρόδο, όπως υπολογίζεται, και λαδιού από την Σάμο. Στο φορτίο περιλαμβάνονταν και 29 μιλόπετρες από την Νήσιο. Οι μιλόπετρες πιθανό να ήσαν εμπορεύσιμο είδος, αλλά πιθανώς να ήσαν απλώς σαβούρα, δηλαδή επιπλέον βάρος για να έδινε σταθερότητα πλεύσης στο καράβι. Βρέθηκαν επίσης μεταξύ άλλων και ένα φορτίο γύρω στις 10.000 αμύγδαλα, που φαίνεται ότι ήταν εμπόρευμα που το καράβι είχε φορτώσει από την Κύπρο. Από άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν, όπως είδη κουζίνας, υπολογίστηκε ότι το καράβι είχε πλήρωμα 4 ανδρών, ενός καπετάνιου και 3 ναυτών. Εξάλλου, 5 νομίσματα που επίσης βρέθηκαν βοήθησαν και αυτά στην χρονολόγηση του ευρήματος. Μελέτες έδειξαν επίσης ότι το καράβι ήταν ηλικίας περίπου 100 χρόνων όταν βυθίστηκε. Ταξίδευε δηλαδή αυτό το σκαρί για έναν περίπου αιώνα και είχε υποστεί επισκευές κατά καιρούς. Διάφορες υποθέσεις έγιναν για τον λόγο βύθισής του. Είτε είχε δεχθεί επίθεση πειρατών, είτε είχε υποστεί υπερβολική κλίση, είτε απορίγμα λόγω μετατόπισης του φορτίου του εξαιτίας θαλασσοταραχής. Το σκαρί του καραβιού, όπως και το φορτίο του, ύστερα από ειδική συντήρηση, τοποθετήθηκαν ως εκθέματα σε αίθουσα του κοντινού φρουρίου της Κερίνιας. Μεταξύ Νοεμβρίου του 1982 και Ιουνίου του 1985, ναυπηγήθηκε στο εργαστήριο του ψαρού στο Πέραμα, στην Ελλάδα, ένα πιστό αντίγραφο του αρχαίου καραβιού με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης. Το καράβι κατασκευάστηκε με την αρχαία τεχνική, δηλαδή χωρίς την χρήση σύγχρονων μηχανημάτων, σύγχρονων υλικών και τεχνολογίας, ονομάστηκε Κερίνια 2. Είχε ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις με το αρχαίο πρωτότυπο, δηλαδή μήκος 14,75 μέτρα και πλάτος 4,30 μέτρα. Χρησιμοποιήθηκε, όπως και στο πρωτότυπο, ξύλο πεύκου της Σάμ. Απεδείχθη ότι το καράβι είχε εκτόπισμα 20 τόνους και χωρητικότητα 30 τόνους. Το μοναδικό κατάρτι που διέθετε κατασκευάστηκε από κορμό πεύκου ύψους 11 μέτρων. Το πανί, που ήταν λινό, είχε επιφάνεια 40 τετραγωνικά μέτρα αρχικά, όμως ύστερα από δοκιμές αυξήθηκε σε 60 τετραγωνικά μέτρα. Τα σχοινιά πλέχθηκαν από φυτικές ίνες.
Από παραστάσεις αρχαίων καραβιών, ιδίως ζωγραφικές πάνω σε αρχαία αγγεία, επάρθησαν πολύτιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το σχήμα του πανιού, αλλά και το πηδάλιο, όπως και η ζωγραφισμένη οφθαλμή στην πλώρη, ώστε το καράβι να έβλεπε και να έβρισκε τον δρόμο του στα πέλαγα. Τα πειράματα που έγιναν με το Κερίνια 2, όπως και το μεγάλο επίσης πειραματικό αλλά και πανηγυρικό ταξίδι του από τον Πειραιά σε νησιά του Αιγαίου και από εκεί μέχρι την Κύπρο, ένα ταξίδι που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 1986, απέδειξαν λοιπόν την αξία και τις δυνατότητες του αρχαίου πρωτοτύπου. Τέτοια μικρά καράβια, η σαμιγερά σκαριά, με άρεστη συμπεριφορά στα πέλαγα, σε συνδυασμό δε με την ναυτική εμπειρία των Ελλήνων, ταξίδευαν συνεχώς στην Μεσόγειο. Το Κερίνια 2 έκανε και άλλα πειραματικά ταξίδια, ενώ πήρε μέρος τιμητικά σε διάφορες εκδηλώσεις σε πολλά μέρη του κόσμου. Μετά την εμπειρία που προσέφερε, έγινε πολύ αργότερα και η ναυπήγηση ενός ακόμη αντιγράφου με πρωτοβουλία του ναυτικού ομίλου Κερίνιας και του Δήμου Κερίνιας. Το δεύτερο αυτό αντίγραφο ονομάστηκε Κερίνια Ελευθερία και πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 2004, οπότε μετέφερε από την Κύπρο στην Ελλάδα φορτίο κυπριακού χαλκού, του σημαντικότερου προϊόντος της κυπριακής ζυγής κατά την αρχαιότητα, για κατασκευή των χαλκίνων μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Τέτοια μικρά καράβια είχαν διαδραματίσει κατά την αρχαιότητα σημαντικό ιστορικό ρόλο. Δεν εξυπηρετούσαν μόνο το εμπόριο, αλλά ακολουθούσαν και φοδίαζαν και στρατούς σε εκστρατείες, όπως για παράδειγμα η στρατιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά και με τα συνεχή και αδιάκοπα εμπορικά τους ταξίδια, τέτοια καράβια διακινούσαν όχι μόνο εμπορεύματα και αγαθά, αλλά και ιδέες, φιλοσοφίες, γλώσσες, θρησκείες, ήθη, έθιμα, παραδόσεις και γενικότερα πολιτισμό. Διότι πολλές πτυχές των όσων στοιχείων αποτελούν και συνθέτουν την έννοια πολιτισμός μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της προσωπικής επαφής και άρα μέσω των ταξιδίων από ένα μέρος σε άλλο. Καράβια, όπως το αρχαίο καράβι της Κερίνιας, εξυπηρέτησαν για αιώνες με τα ταξίδια τους και αυτόν τον σκοπό.